Σας πάω στην περιοχή της Ευγιάνου. Καλημερίζω το Δήμαρχο, τον Παύλο τον Παριτάκη. Έχουμε μπροστά μας μια σειρά από εξετάσεις, οι οποίες θα γίνουν δωρεάν για τους ανθρώπους της περιοχής στις 3 του μήνα. Καλημέρα κύριε Παριτάκη, τι κάνετε, 3 του Νοέμβρη. Καλημέρα σας κύριε Αλγεράκη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους κρατές σας. Να σας ακούσουμε λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος πού επικοινωνεί, με ποιον επικοινωνεί, πού τηλεφωνεί, έτσι ώστε να κλείσει και ραντεβού. Η Αλγεράκη ήταν μια πρωτοβουλία που πήραμε με τα ονόματα Ριανό Σύλλογο Ηρακλείου, όπου γιατροί μέλη του θα έρθουν να προσφέρουν τις εξετάσεις δωρεάν σε ειδικότητες που στη Βιάνο δεν υπάρχουν. Είναι όπως ο καρδιολόγος, ενδοκρινολόγος, παιδίατρος, χειρούργος, οφθαλμίατρος, 12 αστυνομικά ειδικότητες. Ουρολόγος, ορυλά, δερματολόγος, ορθοπαιδικός. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ειδικότητες, ξέρετε, στο κέντρο υγείας Βιάννου υπάρχουν μόνο γενικοί ιατροί, για τις πρώτες βοήθειες. Σωστά. Που χρειάζονται εκεί κάτι. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία, έχει γίνει και στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία και πολλές εξετάσεις που είχαν γίνει και είχαν εντοπιστεί κάποια πράγματα που έπρεπε να ψαχτούν επιπλέον και χωρίς υπερβολή κάποιες ζωές είχαν σωθεί. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα στις 3 του Νοέμβρη θα γίνει η διαδικασία αυτή με τους γιατρούς που θα βρεθούν στο κέντρο υγεία, με τους πολίτες που από χθες μπορούν να χτίσουν το ραντεβού τους, είτε στη γραμματεία του Δήμου Βιάννου είτε στη γραμματεία του Κέντρου Υγείας Βιάννου, έτσι ώστε να ετοιμαστεί ο σχετικός κατάλογος και τι γιατρό θέλουν να δουν οι δημότες μας, οι κάτοικοι του Δήμου μας, έτσι ώστε την Κυριακή 3 Νοέμβρη να προσέλθουν στο κέντρο υγείας και να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Τα τηλέφωνα τα οποία δίδονται με βάση το δελτίο το οποίο έχω μπροστά μου από το Δήμο είναι το 28953 40179, 28953 40179 και στη γραμματεία του κέντρου υγείας Ευγιάνου το 28953 40.000. 28953 40.000, δηλαδή 40 και 3 μηδενικά. Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι τα δύο τηλέφωνα που μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους όσοι επιθυμούν να εξεταστούν και το γιατρό τον οποίο θέλουν να δουν. Μπορούν να δουν και ένα και δύο και τρεις γιατρούς. Δεν υπάρχει περιορισμός. Η πρωτοβουλία. Να είναι εκεί. Α, ωραία. Αυτό είναι πολύ καλό. Ότι θα θέλουν, ωραία, ότι μπορούν να δουν όσους γιατρούς εκείνοι πιστεύουν ότι έχουν πρόβλημα σε όποια πάθηση και αν είναι. Βεβαίως. Ένας πολίτης δηλαδή μπορεί να δει και ένα και δύο και τρεις γιατρούς ότι νομίζει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θέλει να το δει επιπλέον. Άρα πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία, ειδικά ξέρετε τώρα με τα ιατρικά και σε ειδικότητες που δεν τις βρίσκεις εύκολα. Κύριε Παριτάκη, είπατε πριν από λίγο, ότι και στο παρελθόν είχε γίνει κάτι παρόμοιο και είχαν σωθεί ζωές, γιατί είχε εντοπιστεί από τους γιατρούς που έκαναν τις εξετάσεις αυτές και πάλι εθελοντικά να καταλάβω, δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες ή δεν προβλέπονται αυτές οι ειδικότητες ή τέλος πάντων δεν υπάρχουν κίνητρα για αυτές τις ειδικότητες να στελεχώσουν ένα κέντρο υγείας και μάλιστα ενός ορεινού Δήμου. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μακάρι να το βλέπανε διαφορετικά σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του κόσμου και κυρίως σε ορεινούς Δήμους, ότι είχαν σωθεί ζωές. Ποιο ήταν δηλαδή αυτό το πρόσφατο παρελθόν ή μακρινό παρελθόν, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο? Ο Δήμαρχος είχαμε κάνει το 2016-2017, είχαν γίνει αντίστοιχες εξετάσεις και είχαν διαπιστωθεί κάποια προβλήματα που έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε, να ακολουθεί κάποια θεραπεία, να γίνουν κάποια άλλα επιπλέον πράγματα. Αυτό εννοώ, δηλαδή ένα πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως όταν εμφανιστεί θα είναι αργά για αυτόν που το έχει. Κύριε Παριτάκη, δίνω οδηγίες τι πρέπει να γίνει. Ωραία, ωραία. Αυτά τα καταλαβαίνουμε. 16-17, 24-25, ρωτώ το εξής. Είναι οι ειδικότητες, οι παραπάνω που αναφέρατε, οι οποίες δεν προβλέπονται για να στελεχώσουν το κέντρο υγείας? Έχει μόνο δηλαδή παθολόγους, ενδεχόμενα αναισθησιολόγους? Ποιες ειδικότητες θα έπρεπε να έχει και ποιες έχει? Τα κέντρα υγείας, κυρία Αλγεράκη, όχι μόνο της Βιάννου αλλά και όλα τα κέντρα, συνήθως στελεχώνται από γενικούς ιατρούς. Είναι και έτσι πρέπει να είναι, να είναι γιατροί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να έχουν εικόνα για τα πάντα.
για να μπορέσουν να δώσουν οδηγίες και να συνεχίσουν στη συνέχεια στα εξοικειωμένα νοσοκομεία. Γενικούς γιατρούς λοιπόν έχει το Κέντρο Υγείας Γιάννου και υπάρχουν και από εκεί πέρα κάποιες ειδικότητες όπως είναι ο οδοντίατρος, όπως είναι ο παιδίατρος. Αυτές είναι οι κυρίως ειδικότητες οι οποίες θεραχώνουν ένα κέντρο υγείας. Όχι όπως είπα μόνο το δικό μας, αλλά όλα τα κέντρα υγείας της χώρας μας. Το κέντρο υγείας του Δήμου Βιάννου πόσους ανθρώπους εξυπηρετεί, πόσους μόνιμους κατοίκους εξυπηρετεί, κύριε Μπαρυτάκη, και στην καλοκαιρινή περίοδο πόσο ανεβαίνει αυτός ο αριθμός, πόσο αυξάνεται αυτός ο αριθμός? Κάτοικοι που εξυπηρετούν είναι περίπου στις 6.000 κάτοικοι. Το 10 καλοκαίρι, οι οποίοι έχουμε πολλούς επισκέπτες, φτάνουμε και στις 15.000 κατοίκους. Μάλιστα. Με τους επισκέπτες, είτε ντόπιους είτε ξένους που έρχονται στην περιοχή μας. Μάλιστα. Καλοκαίρι, 15.000 άνθρωποι. Τους χειμερινούς μήνες, 6.000, όλοι όσοι μένουν μόνοι μας. 6.000 ανεβαίνει πάλι, διότι, κοιτάξτε, το μήνα Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο έχουμε επιπλέον επισκέπτες λόγω των αγροτικών εργασιών. Έχουμε εργάτες γης οι οποίοι εργάζονται. Άρα έχουμε και εκεί μια αυξημένη, όχι όπως το καλοκαίρι όμως, αλλά υπάρχει μια αύξηση, ειδικά σε εργάτες οι οποίοι ασχολούνται στα χωράφια. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος με τους εργάτες γης και το πόσο θα πάνε τα πράγματα. Και βέβαια σε μια χρονιά που ακόμα και στο Δήμο Βιάννου φαίνεται ότι δεν είναι καλή εξαιτίας της ανομβρίας, κύριε Μπαρυτάκη, έτσι. Καθόλου καλή, δυστυχώς. Καθόλου καλή. Μάλιστα, θα ξεκινήσει λέει και η καταγραφή όλων των προβλημάτων και από τον Ελικά Κρήτης, έτσι πρωτοβουλία με την ΘΕΑΣ μικρών συνεταιρισμών, όπως άκουγα πρόσφατα τον κύριο Χιλετζάκη, για να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, να υπάρξει μια σειρά από μέτρα, διότι η κατάσταση θα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και κυρίως για τις ελιές οι οποίες δεν είναι ποτιστικές. Όχι ότι αρκούνται με αυτό το νερό το οποίο πίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνες οι οποίες δεν ποντίζονται έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ναι. Ακριβώς, κυρία Ζουγιάκη, κάτι πρέπει να γίνει διότι οδηγούμαστε προς ερημοποίηση και θα πρέπει να στηριχθούν αυτοί οι παραγωγοί να κάνουν κάποιες φροντίδες έτσι ώστε να αναζωογονήσουν τα λεόδοντα αυτά τα οποία δυστυχώς λόγω της ανομβρίας, της θερασίας έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να μείνουν για κάποια χρόνια εκτός παραγωγής, αλλά και πρέπει να σωθούν κιόλας. Αν μπορούμε να πούμε μετά από δύο χρόνια θα επανέλθουν. Εδώ πρέπει τώρα η πολιτεία να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους αγρότες και οικονομικά έτσι ώστε να μην εγκαταλείψουν και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να ξαναφέρουν πάλι τα λεόδοντα αυτά σε παραγωγική δραστηριότητα. Όποτε τα καταφέρουν, είναι ένα ζητούμενο γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα κινηθούν τα δεδομένα αναφορικά με τον Αλλή καιρό. Μόνο, κυρία Λιεράκη, αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Αλλή μόνο για όλους μας. Δεν είναι για τους αγρότες αν θα χάσει το εισόδημα που είναι το κυριότερο. Αλλά είναι και όλη αυτή η αλυσίδα η διατροφική η οποία πρέπει να συντηρείται και πρέπει να υπάρχει από τα προϊόντα αυτά τα οποία αντιλαμβάνεσαι ότι αν χαθούν θα οδηγηθούμε. Νομίζω το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλίμονο αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Δήμαρχε του Δήμου Βιάννου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.